Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ, αγαπητέ Δήμαρχε, κύριε Γενική, στρατηγέ, κυρίες και κύριοι. Δεν αμφιβάλλει κανείς, εδώ πέρα μέσα τουλάχιστον, ότι η χάραξη της γενικής πολιτικής σε όλα τα ζητήματα των λειτουργιών του κράτους είναι δουλειά της κυβέρνησης, της εκάστοτες κυβέρνησης, αλλά και των αρχών εκείνων, οι οποίες πρέπει να διέπουν και να περνάνε μέσα από όλες τις κυβερνήσεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Υπουργός έκανε ιδιαίτερη μνήμα σε αυτή τη βασική συνθήκη, η οποία δεσμεύει όλο το δυτικό κόσμο, τη συνθήκη της Γενέβης. Πραγματικά είναι η βασική δεσμευτική συνθήκη για όλους μας. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα, και νομίζω μπαίνουμε όλοι στο ερώτημα πολλές φορές, πόσο υπηρετούμε τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και τις χριστιανικές αξίες, τις οποίες βασίστηκε και για τις οποίες δημιουργήθηκε αυτή η συνθήκη, με τα φαινόμενα βέβαια του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι τα σημερινά ακριβώς, πόσο τα υπηρετούμε, όταν αυτή τη στιγμή στη Μόρια εδώ πέρα δίπλα έχουμε 5-6 χιλιάδες ανθρώπους πόσοι βρίσκονται, έχουν φτάσει και πολύ παραπάνω. Στοιχείο έχει 1.300-1.400 στιβαγμένους σε ένα σημείο, στη Σάμο το ίδιο και παρακάτω με ακόμα εξίσου με πολύ κακές συνθήκες. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπηρετούνται αυτές οι ανθρωπιστικές αξίες. Ιδιαίτερα εάν για κάποιο λόγο κάποιοι λαμβάνουν ένα σήμα ελκυστικότητας ότι ναι, υπάρχει μία δίωδος, ένας δρόμος τον οποίο μπορώ να φτάσω στον παράδεισο που λέγεται Δυτική Ευρώπη. Γιατί συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι κανείς από όσους φτάνουν πάνω στη Λέσβο ή στη Χίο ή οπουδήποτε αλλού θέλουν να μείνουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι και αφορά τη γενική πολιτική με συνέχεια θα μπω σε 2-3 τοπικά ζητήματα, γιατί για αυτά βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα. Είμαστε οι δήμαρχοι των νησιών, αλλά την ίδια στιγμή καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ενεργούμε μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, εθνικό και ευρωπαϊκό. Δεν είμαστε ούτε κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε πιάνουμε ένα πραγματάκι για να κρατάμε και να το κουνάμε συνέχεια. Τουλάχιστον οι παριστάμενοι δεν το κάνουν. Η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι εσείς ασφαλώς είστε αρμοδιότερος για να διαβάσετε και να εφαρμόσετε αυτό το οποίο είναι βασική πολιτική της χώρας αυτή τη στιγμή. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ένας βασικός άξονας κίνησης. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι είναι απλά διορθωτικός μηχανισμός οι επιστροφές στην Τουρκία. Οι επιστροφές στην Τουρκία δεν μπορεί δηλαδή η κοινή δήλωση να εξαρτάται από το δίνει χρήματα η Ευρώπη και συγκρατεί η Τουρκία. Η Τουρκία έχει δείξει, συγγνώμη, αλλά να δούμε τους αριθμούς, έχει δείξει συγκράτηση. Σημαντική. Μπορεί να μην μας αρκεί, μπορεί να μας πνίγει αυτή τη στιγμή λόγω των υπολείπων συνθήκων, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Να δούμε και εμείς τι κάνουμε όμως. Διότι εγώ, όταν βρίσκομαι σε διεθνή φορά και συζητήσεις, βγαίνει ο Τούρκος Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης και λέει: συγγνώμη, αλλά δεν μας επιστρέφει η Ελλάδα ανθρώπους. Αυτό δεν το λέει μόνο ο ίδιος, το λένε παντού, σας το έχουν πει και εσάς πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι από τους 60.000 πόσοι έχουν έρθει από τις 20 Μαρτίου του 2016, που όντως βρήκε τη χώρα προετοίμαστη, τα νησιά προετοίμαστα, όλους και θεσμικά ήμασταν απροετοίμαστοι και υλικά και από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, αλλά έχουν περάσει από τότε παραπάνω από 2 χρόνια και συνεχίζουμε οι επιστροφές αυτές να είναι ελάχιστες. Χαίρομαι πάρα πολύ που στο καινούριο νομοσχέδιο υπάρχουν κάποιες τέτοιες διατάξεις, οι οποίες βοηθάνε την επίσπευση. Έχω την αίσθηση, και πάλι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, αλλά επειδή οι Χιώτες και οι Μυτιλινοί υφίστανται τις συνέπειες αυτής της γενικής πολιτικής, η αίσθηση που έχουμε είναι ότι αν υπήρχαν επιστροφές, το λένε και οι Τούρκοι, το λένε και οι Ευρωπαίοι, το λένε και οι Έλληνες. Εάν υπήρχαν λοιπόν επιστροφές πολύ περισσότερες, θα ήταν ξεκάθαρο σήμα ότι αδίκως κάνεις αυτό το ταξίδι, έλα μόνο αν έχεις πραγματικά λόγους να διώξεις την Τουρκία. Και κανείς δεν λέει ότι, γιατί τότε πραγματικά θα τιμούμε τη συνθήκη της Γενέβης και της ανθρωπιστικής αξίας για τις οποίες έχει γίνει. Τότε θα δίνουμε πραγματικά τη δυνατότητα σε αυτούς που όντως πρέπει να καταφύγουν, στους ηκέτες πραγματικά, να μπορούν να φτάσουν και να τύχουν και αξιοπρεπούς υποδοχής και σωστής και ανθρώπινης διαβίωσης. Σήμερα δεν το δίνουμε. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί με τον εαυτό μας. Κανείς δεν θέλει να γίνεται αυστηρός. Κανείς δεν θέλει να βάζει χειροπέδες σε ανθρώπους να τους γυρίζει πίσω. Κανείς δεν θέλει να ζουν δύσκολα. Αλλά δυστυχώς, αν θέλουμε να σώσουμε τους υπόλοιπους ηκέτες που πιθανόν χρειάζεται να έρθουν, πρέπει πραγματικά να επιστραφούν κάποιοι. Φτάνω στα τοπικά και θα κλείσω, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, χωρίς να εκμεταλλευτώ υπερβολικά το χρόνο. Αυτό που βιώνουμε στοιχείο, και είμαι βέβαιος το ίδιο βιώνει κανείς στη Μυτιλίνη, είναι η διαχείριση των συνόρων οφείλει να είναι ξεκάθαρα αμιγώς κρατική λειτουργία. Πρέπει να είναι ο σκληρότερος πυρήνας του κράτους. Δεν είναι δυνατόν
τα νησιά να μετατρέπονται σε θεματικά πάρκα ανθρωπισμού, και το λέω αυτό μετέχοντας εγώ ίδιος σε μία-δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεν έχουν κάποια σχέση με το προσφυγικό, αλλά η κοινωνία των πολιτών έχει το δικαίωμα ασφαλώς και οφείλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή δεν έχουν κανένα δικαίωμα, κανένας φορέας, καμία κοινωνία των πολιτών να αναλαμβάνει ρόλους του κράτους. Η ρόλη του κράτους είναι μόνο του κράτους, και αν το κράτος θέλει να πάρει υπεργολάβο, θα τον πάρει ξεκάθαρα με ένα διαγωνισμό που θα πει: εγώ θέλω κάποιον που να μου σκουπίζει το στρατόπεδο, να μου σκουπίζει τα σπιτάκια. Το εάν σου αρέσει, δεν σου αρέσει, διαφωνείς, συμφωνείς, θα τα σφουγγαρίζεις ή τα βάζεις, θα το πω εγώ μόνο με τους όρους που θα βάλω τη διακήρυξή μου, και δεν με ενδιαφέρει αν είναι στην αποστολή σου, αν το θέλεις, αν διαφωνεί η κοινωνία της Γενέβης ή του Όσλο ή οπουδήποτε αλλού προέρχεσαι. Εμένα με ενδιαφέρει τι λέει η κοινωνία της Μυτιλίνης, τι λέει η κοινωνία της Χίου. Λοιπόν, η δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών είναι ασφαλώς απαραίτητη και μάλιστα πολύ απαραίτητη σε ζητήματα τόσο πολύ ευαίσθητα και δύσκολα όπως το προσφυγικό, αλλά στο βαθμό που ενεργοποιείται η τοπική κοινωνία. Όχι η κοινωνία 2 και 3 και 5 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και ποσός ούτε η τοπική κοινωνία μπορεί να αναλαμβάνει ρόλους του κράτους. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν οι κρατικοί λειτουργοί και υπάρχουν και οι υπάλληλοι. Στο τέλος και υπάρχουν και οι εργολάβοι. Τέλος, κλείνω με δύο πράγματα. Θα μπορούσα να μιλάω για πάρα πολύ ώρα. Νομίζω ότι υπάρχει, και πρέπει να λέμε την αλήθεια, κύριε Υπουργή, υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Εγώ τουλάχιστον αυτό το πράγμα το νιώθω. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε τοπικές αρχές και κυβέρνηση και ευρωπαϊκούς θεσμούς, και υπάρχει και μια έλλειψη εμπιστοσύνης και μεταξύ μας. Και αυτό το πράγμα για ποιο λόγο έχει συμβεί? Διότι δεν είναι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις οι φορές που έχουμε πει κάποια πράγματα, έχουμε θεωρήσει ότι ισχύει κάτι και στο τέλος ισχύει κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω να πω εδώ πέρα ότι φταίτε εσείς, ότι φταίει η Ευρώπη ή ότι φταίνε οι δήμαρχοι ή ότι φταίει η τοπική κοινωνία. Ενδεχομένως να φταίνε όλοι από λίγο. Κάποιοι παραπάνω, κάποιοι λιγότερο. Εάν όμως δεν πρόκειται αυτό το πράγμα αύριο το πρωί, να πούμε: ωραία, τα ξεχνάμε όλα, τα πετάμε πίσω και αύριο το πρωί ξεκινάμε ένα καινούριο σχέδιο. Πιθανό να υπάρχει, και είμαι βέβαιος ότι υπάρχει ένας δρόμος ώστε στα νησιά να επανέλθει η κανονικότητα. Δεν είναι δυνατόν να μην επανέλθει η κανονικότητα στα νησιά. Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι κανονικότητα. Σίγουρα δεν είναι κανονικότητα. Και εγώ προσωπικά δεν βλέπω σήμερα και τους όρους με τους οποίους θα επανέλθει η κανονικότητα σύντομα. Ωστόσο, για να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη, που είναι πολύ βασικό στοιχείο της συνεργασίας, όπως πολύ σωστά τονίσατε όλοι, πρέπει να υπάρχουν κάποια πρώτα δείγματα με τα οποία να πούμε: ας βάλουμε κάτι πολύ μικρό. Θα κάνουμε Α. Και θα το κάνουμε τότε. Και να το κάνουμε αυτό το Α. Ώστε μετά να μπορέσουμε να πούμε: θα κάνουμε το Β και θα κάνουμε το Γ. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι προφανώς αναγκαστικός συνεργάτης του κράτους. Αναγκαστικός και για τους δύο. Και για το κράτος και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι επιλογή του Δήμου το να πει: εμένα δεν με νοιάζει, άντε πήγαινε και κάνε μόνο σου, κόψε το κεφάλι σου, πήγαινε, φύγε. Εις βάρος των δημοτών για τους οποίους δουλεύουμε θα βγει αυτό, θα αποβεί το πράγμα. Όταν έρχεται ένας ξένος διαφορετικός φορέας και κάνει οτιδήποτε καταλαβαίνει εκείνος, χωρίς εμείς να συνεργαζόμαστε, είναι εις βάρος των ίδιων. Λοιπόν, οφείλουμε να είμαστε συνεργοί. Αλλά δυστυχώς, όποιος καεί στο χυλό, εγώ θα πω φυσάει το γιαούρτι, αλλά το χυλό θα τον φυσάει. Δεν μπορεί να ξαναφτρώει χυλό χωρίς να φυσάει λίγο τουλάχιστον το χυλό. Και το δεύτερο είναι αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο: ο σεβασμός των αποφάσεων των δικαστηρίων. Για τυχείο υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων. Υπάρχει απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας που περιορίζει τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο ΚΙΤ. Σήμερα είναι παραπάνω οι άνθρωποι που είναι μέσα στο ΚΙΤ αυτή τη στιγμή. Και να σας πω κάτι: μπορεί να υπάρχει μια πραγματική ανάγκη ότι έφτασαν 128 άνθρωποι ενώ ήταν ήδη στο όριο το ΚΙΤ. Δεν είναι λύση το να πω: θα πετάξω έξω από το ΚΙΤ, θα βγάλω από την πόρτα 128 να βγουν ώστε να μην υπερβώ αυτό το πράγμα. Διότι αυτό στην πραγματικότητα συνεχίζει να βαρύνει το νησί. Κλείνω με μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Χίου πριν από μία εβδομάδα. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου αντιτίθεται πλήρως στον γεωγραφικό περιορισμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως κατανοητό και απολύτως λογικό. Μπορείτε να βρείτε τεχνικούς λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να υπάρχει ο γεωγραφικός περιορισμός. Και εγώ μπορώ να σας βρω άλλους 15. Και είχα και το θάρρος και τη δυνατότητα να το αναπτύξω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου, σε αντίθεση με, το γενικό, με τη γενική τάση που υπήρχε. Αυτό όμως που είναι αλήθεια είναι ότι ο Δημότης της Χίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Χίου, αυτό το οποίο έχει δει από τον γεωγραφικό περιορισμό με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται, είναι μόνο οι αρνητικές συνθήκες οι οποίες πέφτουν πάνω στον τόπο. Και δεν έχουμε δει τη θετική, θετική συνθήκη. Και θετική συνθήκη, μάλλον θετική, θεωρούμε μόνο την επαναφορά της κανονικότητας. Δεν πρέπει κανείς, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι ξένος, είτε είναι κάτοικος
του Βορείου Αιγαίου να σκέφτεται για το αν θα πάω στη Μυτιλίνη, αν θα πάω στη Χίο ή αν θα πάω στη Σάμο. Μην τυχόν και εκεί πέρα σημαίνει κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς σήμερα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πάρα πολλοί και Έλληνες και έξω από την Ελλάδα το σκέφτονται επανειλημμένα. Αυτό έρει την κανονικότητα. Γιατί όταν σκέφτονται εκείνοι, εμείς το σκεφτόμαστε ακόμα παραπάνω. Και σας καλώ για αυτό το λόγο ακριβώς, οι ενέργειες να τείνουν ακριβώς στο να υπάρξει μια θωράκιση των νησιών με θεσμούς, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές τέτοιες, οι οποίες να επαναφέρουν πλήρως την κανονικότητα. Όπως ό,τι ξέρουμε ότι ήρθε σήμερα στο τελωνείο της Μυτιλίνης και μπήκαν, εισήχθησαν, ξέρω εγώ, τόσα δεν ξέρω εγώ τι προϊόντα μπορεί να έρχονται από απέναντι εδώ πέρα. Και όπως δεν μας ενδιαφέρει πραγματικά εάν ήρθαν ή δεν ήρθαν καύσιμα για την τροφοδοσία, ξέρω εγώ, των αυτοκινήτων εδώ πέρα, το ίδιο δεν πρέπει να φύγει μέσα από την κανονικότητα, μέσα από την καθημερινότητά μας, το να μας απασχολεί αν έφτασαν 128, 111, 5 άνθρωποι ή 10. Και αυτό οφείλει να δώσει αυτή τη δυνατότητα το κράτος και είναι ευθύνη του και αρμοδιότητά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Μέχρη. Ο Δήμαρχος Λέσβου έχει το λόγο.